Κύριε, τρίτο μέρος της συζήτησής μας. Κύριε Τσαλάκη, έχετε ακούσει θέσεις, απόψεις, τοποθετήσεις. Βέβαια, εμείς δεν είμαστε αυτοί που θα αποφασίσουμε. Δυστυχώς, αλλού θα αποφασιστούν αυτά τα οποία θα αποφασιστούν για τη χώρα μας. Όμως, νομίζω ότι τουλάχιστον μπορούμε να συζητάμε και να διερευνούμε κάποια πράγματα σε σχέση με το τι πρέπει να περιμένουμε. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτή την ώρα, κάθε Έλληνας, η κάθε Ελληνίδα περιμένει ότι από τη στιγμή που έγινε αυτή η κυβερνητική αλλαγή, από τη στιγμή που προέκυψε μια άλλη κυβέρνηση, σίγουρα κάτι καλύτερο θα είναι αυτό το οποίο θα προκύψει από τις όποιες διαπραγματεύσεις γίνουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τους εταίρους, με τους δανειστές μας. Και φαίνεται ότι εκείνο το οποίο προς το παρόν έχει προκύψει είναι ότι τουλάχιστον σε επίπεδο εντυπώσεων έχει δίκιο σε αυτό ο κύριος Σταυρουλάκης, και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό το κλίμα έχει αναστραφεί. Εδώ στην Ελλάδα οι περισσότεροι έχουν την αίσθηση ότι εν πάση περιπτώσει έχουμε ψηλώσει κάποιους πόντους, ότι έχουμε ανακτήσει ένα μέρος της εθνικής μας αξιοπρέπειας. Αλλά από την άλλη, εάν κάτσουμε να δούμε τα πράγματα ψυχρά, ρεαλιστικά, σε ό,τι αφορά το πού βρισκόμαστε και το τι λέει το διεθνές περιβάλλον, οικονομικό και πολιτικό, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, κύριε Κονσολάκη, τα δύο φορτηγά που λέμε, παρόλο την ταχύτητα που τρέχουν, δεν θα συγκρουστούν. Εσείς επιμένετε στα φορτηγά ή έχει αυτή δίκιο ο κύριος Νικολαίδης? Αυτή η στρατηγική παίζεται αυτή τη στιγμή. Έτσι, η στρατηγική που διαπραγματεύεται ο κύριος Βαρουφάκης είναι βασισμένη στη θεωρία παιχνίων και παίζεται αυτή ακριβώς στρατηγική. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, δεν έχει σημασία λοιπόν αν είναι φορτηγά ή αν είναι φορτηγό μετάνιση. Ναι. Γιατί ο λόγος, τελικό αποτέλεσμα, τελικό στόχος να μην συγκρουστούν. Ο λόγος είναι ότι θα μπορούσε να γίνει σύγκρουση εάν εμείς από τα 18 μέλη ήταν τα 9 μαζί μας. Δυστυχώς δεν είναι κανένα μαζί μας εκτός από την Κύπρο. Αν ήταν τα 9, θα μπορούσε να γίνει μια σύγκρουση. Και όταν λέμε τα 9, θα πρέπει να ήταν μέσα και η Γαλλία, τουλάχιστον η Αγγλία, για να γίνει σύγκρουση. Τουλάχιστον έμεσα να μας υποστηρίξει. Οπότε αυτό δεν θα γίνει. Απ' την άλλη μεριά, μια κυβέρνηση που ενδιαφέρεται για την ανθρωπιστική κρίση δεν ενδιαφέρεται να βελτιώσει την ανθρωπιστική κρίση για ένα χρόνο ή δύο χρόνια. Ενδιαφέρεται να την βελτιώσει forever, για πάντα. Λοιπόν, η κυβέρνηση έχει λαϊκή εντολή, αυτή τη στιγμή ισχυρή, και μπορεί να πάρει μία σειρά μέτρων, το οποίο μπορεί να είναι πόδινα για ένα χρόνο, αλλά θα είναι πολύ καλά για το μέλλον και των ανθρώπων που είναι σε δυσκολίες, αλλά και όλη της Ελλάδας, και σε όλη την Ελλάδα. Οπότε μην έχετε παράξενο να χρειαστεί να πάρθουν κάποια μέτρα. Τα οποία για σε ένα αντίθετη κατεύθυνση από αυτά που εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός. Όταν έχεις ένα στρατηγικό στόχο, υπάρχουν τακτικοί στόχοι, τους οποίους μπορείς να τους επιτύχεις μέχρι να φτάσεις στο στρατηγικό στόχο. Εξάλλου, περισσότεροι άνθρωποι που ψήφισαν το ΣΥΡΙΖΑ δεν πιστεύουν ότι θα κάνει αυτά τα πράγματα, και μάλιστα περίπου το 80% δεν πίστευε ποτέ ότι θα κάνει αυτά που λένε. Εκείνο που εξήγηλε όμως ο Πρωθυπουργός, για να είμαστε ρεαλιστές, κύριε Τσαλάκη, είναι μία ουσιαστικά μία πολιτική η οποία στο 90% περίπου, για να μην πω και παραπάνω, αλλά στο 90% παίρνει πίσω ό,τι εφαρμόστηκε από μνημονιακά μέτρα και νόμους την τελευταία διετία τουλάχιστον. Αυτό θα το δούμε τώρα. Είμαστε ακόμα στη διαπραγμάτευση. Έτσι, μέχρι στιγμής τίποτα δεν έχει πάρθει πίσω πέρα από λεκτικό επίπεδο. Εγώ όμως θα ήθελα να σταθώ σε ένα άλλο σημείο, γιατί βοηθάει και αυτό στο να αποκρισταλωθεί η κατάσταση. Το τι σημαίνει στην Ευρώπη. Η Ευρώπη τα τελευταία 50 χρόνια εφάρμοζε την κεϊσιανή πολιτική του φιλελεύθερου Κέινς. Η κεϊσιανή πολιτική έχει το εξής μειονέκτημα. Τι είναι η κεϊσιανή πολιτική? Καταρχήν σημαίνει το κράτος να κάνει δαπάνες, όπως έκανε εμάς το δικό μας κράτος επί 40 χρόνια και φτάσαμε να χρεοκοπήσουμε, παρόλο που πήραμε τόσο πολλά δάνεια. Λοιπόν, το μειονέκτημα της κεϊσιανής πολιτικής είναι ότι δημιουργεί ανεργία. Δηλαδή, μετά από κάθε κρίση, ναι, μεν ξανανεβαίνει το καθάριστο εθνικό προϊόν, αλλά η ενεργεία δεν μειώνεται σε προηγούμενα επίπεδα. Οπότε αυτή η πολιτική αρχίζει και εγκαταλείπεται και από την Αμερική. Και πάνε όλοι στην νεοφιλελεύθερη πολιτική του Φρίντμαν, που είναι η κοπή χρήματος, όπως αυτό που κάνει τώρα ο Ντράκη. Και η κοπή χρήματος όμως και η κεϊσιανή πολιτική, δηλαδή το δημόσιο να κάνει επενδύσεις και να υπερχρεώνεται, που τελικά τα πληρώνει ο λαός στο τέλος, όπως βλέπετε τι πάθαμε εμείς. Και οι δύο πολιτικές σκεπάζουν ένα βασικό πρόβλημα που συμβαίνει στην οικονομία και στην κοινωνία, που είναι τα καρτέλ τιμών, είναι οι ολιγαρχίες, είναι οι συντεχνίες, οι οποίες είναι τόσο καλά οργανωμένες έναντι της μεγάλης μάζας
των φτωχών, των ανέργων που δεν μπορούν να οργανωθούν, όπου αυτοί παίρνουν το μερίδιο του λέοντος από κάθε εκτύπωση χρήματος, από κάθε επεκτατική πολιτική ζήτηση μέσω της κεϊνσιανής πολιτικής, με αποτέλεσμα στο πέρασμα του χρόνου οι φτωχοί πάλι να γίνονται φτωχότεροι και οι πλούσιοι πλουσιότεροι. Και αυτό το διαπιστώνουμε όταν έχουμε περίοδους κρίσης όπως εμάς. Και είδαμε πώς φτώχει είναι ο δικός μας λαός. Λοιπόν, η Ευρώπη μετακινείται από αυτές τις δύο πολιτικές και πηγαίνει στις νέες πολιτικές της θεωρίας του Όλσον, η οποία θεωρία λέει αφαιρέστε τη δύναμη από τα καρτέλ. Διότι εμάς στη δικιά μας περίπτωση βλέπουμε ακόμα τα τρόφιμα, οι τιμές δεν έχουν πέσει τα τρόφιμα. Έχουν πέσει 25% τα εισοδήματα και οι τιμές όχι. Έχουμε διπλάσει τιμές τροφίμων από όλους τους Ευρωπαίους. Λοιπόν, οπότε η πολιτική που αρχίζει και υιοθετεί πλέον γενικά η Ευρώπη είναι να αρχίζουν να σπάνουν καρτέλ, συντεχνίες κτλ. Τα οποία κρατάνε υψηλές τιμές και στερούν στην πλειοψηφία του λαού να αγοράζει φθηνά προϊόντα. Έτσι και εμάς που χάσαμε 25% των μισθών, αν είχαν μειωθεί οι τιμές 25% και ας γινόταν από πληθωρισμός, είπε ο Παναγιώτης, θα ήταν εισόφελος στον καταναλωτή. Λοιπόν, αυτές οι πολιτικές είναι που υιοθετεί τώρα η Ευρώπη και χρησιμοποιεί νεοφιλελεύθερη εκτύπωση χρήματος του Φρίντμαν για να χρηματοδοτήσει μόνο επενδυτικά σχέδια και όχι όπως στο παρελθόν να τα παίρνουν τα κράτη, να τα μοιράζουν σε διάφορους για να ξαναεκλέγονται οι πολιτικοί. Έτσι, αυτό προσπαθεί τώρα να επιτύχει η Ευρώπη είναι να υπάρχει έλεγχος του πού ξοδεύονται τα χρήματα. Δεν μπορεί ο κάθε πολιτικός είτε στην Πορτογαλία είτε στην Ελλάδα να παίρνει από το δημόσιο κορβανά χρήματα ή χρήματα των Ευρωπαίων και να τα μοιράζει στους κολλητούς τους για να ξανεκλεγεί. Τα χρήματα πρέπει να πάνε σε επενδύσεις που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας σήμερα στην Ευρώπη. Αυτό πρέπει να το αντιληφθούμε. Και γι' αυτό η Ευρώπη αυτή τη στιγμή λέει στην Ελλάδα: εσείς έχετε ένα πρόγραμμα που κάνει 8 δις, κάντε περικοπές δαπανών και κάντε το πρόγραμμα. Μην μας ζητάτε και άλλα δανεικά, διότι εμείς δανεικά θα σας δώσουμε μόνο για να κάνετε επενδύσεις, για να δημιουργήσετε θέσεις εργασίας. Και αυτό θα το δούμε πολύ ξεκάθαρα στις επόμενες μέρες. Και εντάσσεται στη λογική ότι η Ευρώπη σήμερα και η Αμερική απειλείται από τις αναδυόμενες χώρες. Ήδη η Κίνα, η Ινδία παίρνει ένα μεγάλο ποσοστό του παγκόσμιου ΑΕΠ, το παράγουν αυτοί. Και ολοένα φθήνει και η Ευρώπη και η Αμερική. Λοιπόν, οπότε στο μέλλον θα δούμε περισσότερη καταπολέμηση της ανισότητας του πλούτου, που πρέπει να δούμε πώς θα δημιουργείται η ανισότητα του πλούτου. Η ανισότητα δημιουργείται από την ύπαρξη των καρτέλ, των συντεχνιών, των λόμπι, των κοινοπραξιών, που κρατάνε πάντα ψηλά τις τιμές και μαζεύουν όλο τον πλούτο. Και χρηματαγορές. Όλες αυτές οι καρτέλες. Αυτό θέλω να πω, ότι οι πολιτικές που ξέραμε στο παρελθόν, που λέγανε το χρήμα, το δημόσιο να δανείζεται χρήμα και να το διαχειρίζεται όπως θέλει, να διορίζει το δημόσιο για παράδειγμα, αυτά τελειώνουν. Αυτό ονομαζόταν συνήθως κοινωνική πολιτική. Κοινωνική πολιτική, αλλά αυτές σκέπαζαν το πραγματικό πρόβλημα. Διότι τα καρτέλ συνέχιζαν να γίνονται πλουσιότερα. Αυτό το οποίο λέτε δίνει και ένα στίγμα όμως που για τον λαό δεν ακούγεται και ιδιαίτερα καλό. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Και οι ρυθμίσεις που γίνονται στα εργασιακά και που έχουν γίνει σε μεγάλο βαθμό και στην υπόλοιπη Ευρώπη και ο περιορισμός του κοινωνικού κράτους και όλη αυτή η πολιτική στροφή που κάνει η Ευρώπη αυτή τη στιγμή για ένα πολύ μεγάλο μέρος του λαού, των λαών μάλλον της Ευρώπης, ουσιαστικά τι σημαίνει. Σημαίνει ότι από εδώ και πέρα απλά επιβιώνω και δεν ζω. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τη διαφορά, τι θέλω να πω. Ναι, εγώ εννοώ όμως άλλο πράγμα. Εκεί υπάρχει η αντίδραση. Ναι, εγώ εννοώ ότι αυτές οι πολιτικές σκοπό έχουν και προσανατολίζονται κυρίως στον άνεργο. Ο άνεργος δεν πρέπει να έχει εμπόδια από εμάς που είμαστε βολεμένοι και έχουμε τις δουλειές μας και του λέμε πήγαινε να ξεκινήσει μια δουλειά και να πληρώνει 4.000 ευρώ ΤΕΒΕ, να πληρώνει 40% φόρο εισοδήματος, 23% ΦΠΑ, 67%, δηλαδή αν βγάλει 12.000 θα του πάρει τις 8.000 ευρώ. Από την άλλη όμως ο άνεργος θα βρει μια δουλειά, αλλά η γραμμή, η πολιτική η οποία έχει χαραχτεί που
και για τους νέους άνεργους και για τους μεγαλύτερους και γενικότερα για τους εργαζόμενους η μείωση του κόστους εργασίας που αναγκαστικά, όσο και να θέλουμε να πούμε ότι δεν μπορεί και δεν θέλει να προχωρήσει η Ευρώπη, θα αναγκαστεί και αναγκάζεται των πραγμάτων να προχωρήσει λόγω του ανταγωνισμού από τις αναδυόμενες χώρες, δημιουργεί μια νέα γενιά εργαζόμενων οι οποίοι ουσιαστικά ναι μεν μπορεί να έχουν δουλειά, αλλά στην πραγματικότητα δεν μπορεί να έχουν εκείνο τον τρόπο ζωής με τον οποίο είχαμε συνηθίσει τον εργαζόμενο και στην Ευρώπη και στη χώρα μας τα προηγούμενα χρόνια. Κοιτάξτε, μπορεί... Θα είναι σίγουρα μια... πολύ λιτός βίος που είπε και ο Βαρουφάκης πριν από λίγες μέρες. Αυτό μπορεί να είναι λιτός ο βίος για κάποιο διάστημα μέχρι να φύγουμε από την κρίση. Αλλά εκείνο το οποίο είναι το ζητούμενο είναι να μην υπάρχουν εμπόδια αποκλεισμού των νέων, διότι οι νέοι είναι οι περισσότεροι άνεργοι. Λοιπόν, αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Η θεωρία Όλσεν λέει: σπάστε, καθίστε σε ένα τραπέζι όλα τα κόμματα μαζί, γιατί δεν μπορείς εγώ να βελτιώνω μία ομάδα και εσύ να αρχίσεις να της δίνεις πίσω ό,τι προνόμια έχει. Κάστε όλοι μαζί και βρείτε τρόπο να διαχέετε. Σωστή θεωρία, λοιπόν. Να διαχέετε το εισόδημα σε όλους. Ναι. Μην αποκλείομαι και κυρίως τους νέους από το να μπουν σε οποιοδήποτε επάγγελμα ή να κάνουν οποιαδήποτε επιχείρηση. Αλλά θέλω να πω ότι η βαριά φορολογία που είναι το μεγάλο πρόβλημα που δεν αντέχει πλέον ο κόσμος, όχι μόνο εδώ και σε όλη την Ευρώπη. Η βαριά φορολογία είναι το μεγάλο πρόβλημα. Διότι εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε ένα κράτος που οι δαπάνες είναι 50% το ΕΠ. Είναι μεγαλύτερες από το γερμανικό κράτος, από το γαλλικό κράτος. Θα έπρεπε να είχαμε ένα τέτοιο κοινωνικό κράτος, το οποίο ο άνεργος δεν θα αισθανόταν καθόλου την ανεργία από τα επιδόματα που θα έπαιρνε. Όμως αυτές οι συντεχνίες που είπαμε, αυτά τα καρτέλ, αυτές όλες οι ομάδες απομυζούν το χρήμα πριν φτάσει στον τελικό καταναλωτή. Και αυτά πρέπει να σπάσουν. Μάλιστα. Κύριε Βατσαλισσάκη. Κύριε Κορφελάκη, εγώ ήθελα να πω ότι το πρόβλημά μας εδώ δεν είναι οι χρηματαγορές που ακούστηκε προηγουμένως. Το πρόβλημα εδώ είναι κυβερνήσεις, όπως σωστά πάλι υπόθηκε. Διότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε 18 κυβερνήσεις. Όμως θα πρέπει να ξέρουμε το εξής, ότι χθες που στις προγραμματικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού κατέγραψε δημοφιλή 68%. Αυτό το κρατάμε. Υποδέμος στην Ισπανία προηγούνται δημοσκοπικά στο 6,8% σήμερα από ό,τι είδα. Τι σημαίνει αυτό? Αν μεθαύριο και στην Ισπανία ανέβει μια κυβέρνηση Ποδέμος, έχουμε δηλαδή ένα ευρωπαϊκό κίνημα, ένα είδος επανάστασης κατά των μέτρων λιτότητας. Το λέω απλά. Διότι είναι δυνατόν να συνεχιστεί αυτή η πολιτική της λιτότητας και της τροφοδοσίας. Αυτό δεν θα μπορούσε, να αναστραφεί όμως με τη λογική της, του να χρησιμοποιηθεί τον η Μέλης. Χώρα μας ως ηφηγένεια, με τη λογική του παραδειγματισμού. Δηλαδή, θα ανακοπεί. Δηλαδή δεν κάνω αυτό που ζητάει η Ελλάδα, ακολουθώ την ίδια σκληρή γραμμή για να μην έρθει αύριο να μου το ζητήσει και η Ισπανία. Ξέρετε, ο ψηφοφόρος είναι πολύ ευάλωτο. Το θέμα δεν είναι να το ανακτήσει ή όχι. Δηλαδή τι διαφορετικό θα μπορεί να κάνει μια κυβέρνηση? Για πείτε μου τι διαφορετικό μπορούμε να κάνουμε. Ναι. Δεν το ανεχόμαστε λοιπόν. Μαζί σας. Είμαστε ως λαός. Γιατί αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Είμαστε ως λαός λοιπόν εμείς που δίνουμε 68% δημοφιλία στον κύριο Τσίπρα και καλά κάνουμε και του τη δίνουμε, διατεθειμένοι να τον ακολουθήσουμε μέχρι τέλους? Ή θα είναι αυτοί που του δίνουν τη δημοφιλία του 68%? Μισό λεπτό, κύριε Πατσαρισσάκη, γιατί έχει μεγάλη σημασία αυτή η ερώτηση. Ή αυτοί που του δίνουν τη δημοφιλία στο 68% θα είναι οι πρώτοι που σε περίοδο κλεισίματος συστρόφικας των τραπεζών, μη βλέποντας ας πούμε το μισθό τους για ένα 15ήμερο στους λογαριασμούς τους ή οτιδήποτε άλλο, θα είναι οι πρώτοι που θα τρέξουν και θα ρίξουν το ανάθεμα. Γιατί το έχουμε ζήσει σαν λαό στο παρελθόν αυτό. Ιστορικά παραδείγματα έχουμε, με μεγαλύτερο παράδειγμα το Βενιζέλο και την κρίση του 22. Θα σας απαντήσω μόλις ολοκληρώσω. Επιτρέψτε, κύριε Κωνσταντίνε, δηλαδή σαν να ακούω τώρα ότι θα πρέπει η Ευρώπη να ρίξει την ελληνική κυβέρνηση που εξελέγει πρόσφατα. Ένα αυτό. Δεύτερον, είναι δυνατόν δηλαδή. Η Ευρώπη δεν θα κάνει τίποτα άλλο από την απίστευση σεβασμού στους κανόνες, κύριε Μπατσαρισάκη. Τι άλλο θα κάνει? Έτσι. Δεν σου δίνει άλλα δάνεια αυτό. Υπάρχει ένα πανευρωπαϊκό κίνημα, κύριε Κονσολάκη. Δηλαδή, μα κύριε Μπατσαρισάκη, δεν μιλάμε με το κίνημα αυτή τη στιγμή. Δεν θα πάει μεθαύριο να μιλήσει το κίνημα. Μα να μιλάμε σοβαρά τώρα. Θα πάνε μεθαύριο η χώρα μας να μιλήσει με 18 κυβερνήσεις. Και για να μην ανέβουν οι Ποντέμος, λοιπόν, σας λέω και εγώ, και είναι ένα μεγάλο αντεπιχείρημα αυτό και είναι μια μεγάλη, αν θέλετε, ένας μεγάλος προβληματισμός που έχει και η δικιά μας κυβέρνηση
Και δεν το αρνήθηκε και ο κύριος Τσίπρας σε μια συνέντευξη που είχε δώσει προεκλογικά στον Αντένα ότι μπορεί να είναι ένα σοβαρό ενδεχόμενο. Για να μην ανέβουν λοιπόν οι ποντέμος στην Ισπανία και στη Γαλλία και στην Ιταλία και σε οποιοδήποτε. Να κόψουν εμάς. Να μην ανέβουν λοιπόν τα ριζοσπαστικά κινήματα σε ολόκληρη την Ευρώπη, να κόψουν εμάς, ναι. Διότι ο ψηφοφόρος είναι ευάλωτος, ξέρετε. Και μπορεί να φοβηθεί ο κόσμος στην Ισπανία μετά και να πει: α, τι γίνεται, είδε στην Ελλάδα τι πάθανε. Δηλαδή, υιοθετούμε την πολιτική της. Δεν υιοθετούμε της, τίποτα. Της μα με συγχωρείτε, κύριε Πατσαρισάκη. Το θέμα δεν είναι αν υιοθετούμε κάτι ή όχι εμείς. Αυτό λέμε. Το θέμα είναι ότι όπως μου λέτε εσείς για τους ποντέμους, σας λέω και εγώ ένα αντεπιχείρημα λοιπόν που υπάρχει. Ή αν δεν πρέπει να μιλάμε στην Ελλάδα πια με αντεπιχειρήματα, θα πρέπει να μιλάμε μόνο κοιτάζοντας την κατεύθυνση. Ό,τι μας συμφέρει. Δεν μπορούμε να μιλάμε με την αντιδημοκρατική. Εντελώς. Δηλαδή, θα πρέπει να καταπνίξουμε. Την πολιτική που ασκείται, θα πρέπει να καταπνίξουμε εκλεγμένες κυβερνήσεις για να την πολιτική. Μα οι εκλεγμένες κυβερνήσεις, κύριε Πατσαρισάκη, των υπόλοιπων χωρών. Μου θυμίζετε τι έλεγε Μπίσμαρκ τώρα, κύριε Έχουν την ευλογία των κυβερνήσεων. Μα κύριε Πατσαρισάκη, μισό λεπτό. Όποιος λέει πράγματα από την αντίθετη μεριά, γιατί όταν κάνουμε μια κουβέντα, αν είναι όλοι μαζί εδώ να συμφωνήσουμε και να αρχίσουμε από την αρχή της εκπομπής μέχρι το τέλος να λέμε α, τι καλά που τα κάνει η κυβέρνηση και πάμε όλοι μαζί, να το κάνουμε όλοι μαζί, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ σας λέω λοιπόν ένα επιχείρημα σοβαρό και σημαντικό. Οι 18 που θα βρεθούν απέναντί μας μεθαύριο έχουν τους λαούς τους. Και οι 18 φοβούνται ότι και στους λαούς τους μπορεί να σχηματιστούν ανάλογα ριζοσπαστικά κινήματα όπως και στη χώρα μας. Δεν είναι το πιο λογικό αυτό λοιπόν. Εντελώς λογικό. Δεν θα θέλουν να τα καταπνίξουν λοιπόν αυτά. Δεν λέω αν μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Λέω το επιχείρημα. Εάν λειτουργήσουμε με αυτή τη λογική, τι κάνουμε εμείς. Είναι λογικό. Τι κάνουμε εμείς. Είναι αντιδημοκρατικό όμως. Συμφωνούμε όλοι ότι δεν είναι δημοκρατικό. Αν το κάνουν. Θα μου επιτρέψετε και εγώ κλείνω. Να πω τι έλεγε ο Μπίσμαρκ, ο Γερμανός παλιά, ότι δεν υπάρχουν κουβέντες και συναλλαγές και πολιτικές. Υπάρχει μόνο ατσάλι και αίμα. Μάλιστα. Αυτό λέμε τώρα. Όχι, εγώ δεν το αποδέχομαι πάνω αυτό. Δεν υπάρχουν και κανόνες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει κάτι πολύ απλό, μας κύριε Πατσαρισάκη. Λέει κάτι πολύ πιο απλό, που δεν μας αρέσει βέβαια, και καλά κάνουμε και δεν μας αρέσει, αλλά το λέει. Υπάρχουν κανόνες και υπάρχουν συμφωνίες. Δεν θα πει τίποτα. Δηλαδή. Τηρήστε τους κανόνες και τις συμφωνίες, κύριε Σταυρούλα. Αυτό λένε. Όχι, ναι. Δεν λένε αυτό. Τιμωρήστε τους. Ναι, εμείς έτσι το βλέπουμε. Γιατί εμείς το ζούμε και το βιώνουμε. Αλλά δεν είναι, για αυτούς δεν είναι έτσι. Να θυμίσουμε τι έκανε η Γερμανία στην Ναμίμπια. Η φιλανδική αντιπολίτευση έκανε. Πρόταση μορφή στη φιλανδική κυβέρνηση. Στη φιλανδική κυβέρνηση, γιατί βοηθάει την Ελλάδα. Εγώ αυτό λέω λοιπόν, κύριε Σταυρουλάκη, γιατί εδώ πια έχουμε φτάσει σε ένα σημείο. Δεν πρέπει να. Οι προβληματισμοί όταν κατατίθενται σημαίνει ότι είσαι με τον εχθρό. Δεν σημαίνει ότι είναι κανείς με τον εχθρό. Είναι λογικοί προβληματισμοί όμως. Τους οποίους μπροστά μας τους έχουμε. Κύριε Κουστολάκη, θεωρώ ότι είναι εντελώς φυσιολογικό και λογικό αυτό. Και πρέπει, κύριε Μπατζαριζάκη, τη λογική να τη βάζουμε οπωσδήποτε δεδομένη στο τραπέζι. Αλλά θα πάρω το μέρος του κυρίου Μπατσαριζάκη με το εξής, ας πούμε, επιχείρημα. Ξέρετε, πάνω από τη λογιστική είναι το οικονομολογικό και πάνω από το οικονομολογικό είναι η πολιτική. Εάν επικεντρωθούμε στο κομμάτι το λογιστικό ή το οικονομικό, κυρίως σε μια κουβέντα ενός τραπεζιού που θεωρώ αυτή τη στιγμή ότι είναι άκρως πολιτική η κουβέντα που κάνουμε. Ασφαλώς. Μήπως θα έπρεπε να ανεβάσουμε σε ένα επίπεδο δεχόμενο οπωσδήποτε το λογικό που αναφέρετε. Δεν το βγάζω έξω από το τραπέζι, σε καμία περίπτωση. Δηλαδή θα ήταν εντελώς ανώμαλο να μην το θέσουμε στο τραπέζι. Αλλά αν προτάξουμε τις πολιτικές και λέμε υπάρχει τώρα μία κυβέρνηση, πρώτη, άρα ισχύει ο κίνδυνος, πάλι σύμφωνο μαζί σας που είπατε, ο πρώτος υπάρχει πιθανότητα να την πληρώσει, υπάρχει περίπτωση να γίνει ήρωας, υπάρχει περίπτωση να μην κάνει τίποτα. Είναι λογικό αυτό το πράγμα. Αλλά όμως θεωρώ ότι δεν προτάσετε το συμφέρον της Ελλάδας αυτή τη στιγμή. Δεν προτάσετε το συμφέρον της Ελλάδας. Προτάσετε μια νέα ευρωπαϊκή πολιτική. Που είναι εκτός τόπου και χρόνου. Πολύ σωστά το λέτε. Ναι, μπορεί να μην συμφωνήσουμε αν είναι σωστή ή όχι. Αλλά προτάσετε. Προτάσετε όμως μια νέα ευρωπαϊκή πολιτική η οποία λέει πρέπει να βάλουμε κάποια πράγματα μπροστά. Βάζουμε την ηθική οικονομία,
και την άβληση των ισοτήτων. Αυτές είναι οι οικονομικές θεωρίες που αποδέχεται, και φεύγω λιγάκι και από το επίπεδο του Keynes ακριβώς. Είναι κάποιες θεωρίες οι οποίες έχουν φτάσει να πάρουν και Νόμπελ οικονομίας. Yeah. Δεν είναι δηλαδή θεωρίες. Συμφωνούμε. Λοιπόν, οι κανόνες ειδικής οικονομίας βασίζονται στη βελτίωση της οικονομίας με παράλληλα βελτίωση της ίδιας της κοινωνίας, τον τρόπο επιβίωσης. Κύριε Κονσολάκη, οι δείκτες που εξετάζονται σε αυτές τις θεωρίες δεν προτάσσονται τα ΕΠ. Η ανάπτυξη όπως της Κίνας, όπου είναι δεύτερη παγκόσμια οικονομία στον κόσμο ή πρώτη και το 80% είναι κάτω από το νερό και από το ρύζι ο κόσμος, προτάσσονται άλλες μεταβλητές, όπως για παράδειγμα, για να σας βάλω στο κλίμα, όσο μεγαλύτερη είναι η φιλανθρωπία σαν δείκτης, τόσο χειρότερο. Ωραία. Είναι. Εγώ δεν διαφωνώ μαζί σας. Ναι. Το προτάσουμε αυτό λοιπόν. Ναι. Μαζί όλοι. Και έρχεται και να κολλήσει, ναι, λιγάκι. Εδώ τώρα όμως. Γιατί είναι αυτοί αυτό που λέτε. Προσέξτε όμως, εδώ πέρα υπάρχουν συγκεκριμένα θέματα. Μπροστά μας. Εμείς έχουμε μπροστά μας μια συγκεκριμένη διαπραγμάτευση. Έχουμε μπροστά μας συγκεκριμένα προβλήματα που λένε ότι υπάρχει χρηματοδοτικό κενό. Θα μας χρειαστούν κάποια δισεκατομμύρια μέχρι τον Ιούνιο, που αν δεν τα πληρώσουμε, αυτομάτως οδηγούμαστε σε πιστωτικό γεγονός, με ό,τι αυτό έχει ως συνέπεια. Και ρωτάω, ναι, λοιπόν, ναι, 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 εγώ πολύ απλά. Ναι. Να πάμε όλοι μαζί, να πάμε ως λαός, να αποφασίσουμε λοιπόν ότι θα είμαστε όλοι μέχρι τέλους. Μόνο τότε, ναι, δίνεις πραγματικά. Δίνεις λαϊκή εξουσιοδότηση, ναι, στον ηγέτη σου να προχωρήσει. Διότι, ναι, πολύ φοβάμαι, κύριε Σταυρουλάκη, ότι εμείς το έχουμε πάρει στην Ελλάδα πάρα πολύ, πώς το λένε, ρηχά το θέμα. Ναι. Πιστεύουμε ότι επειδή είχαμε μια επικοινωνιακή νίκη την προηγούμενη εβδομάδα, ότι είναι πολύ εύκολη η διαπραγμάτευση, ναι, και ότι τόσα χρόνια δεν γινόταν διαπραγμάτευση, αλλά όλοι οι προηγούμενοι απλά έσκυβαν το κεφάλι, για να μην πω κάτι χειρότερο. Ναι. Όποιος είναι σκεπτικιστής σε αυτήν την ιστορία δεν είναι μαζί μας, είναι με τον εχθρό. Ναι. Είναι δεδομένο αυτό. Καθίστε και διαβάστε τι γράφετε στο Facebook αυτές τις μέρες. Και εγώ λέω λοιπόν πολύ απλά, μήπως αυτοί που τώρα κουνάνε τα βάγια και λένε Οσανά είναι οι πρώτοι που θα πούν Σταύρωσον, Σταύρωσον αυτόν στην πρώτη δυσκολία. Και όταν φανεί ότι αυτή η πολιτική μας οδηγεί, στη σύγκρουση. Ναι, η αντιδικία οδηγεί στη θέση του. Η αντιδικία αυτή, δηλαδή έχουμε δύο διαφορετικά επίπεδα. Γι' αυτό κάπως δεν συμφωνούμε και δεν συμφωνούν και πολλοί πολίτες. Διότι έχουμε τη λογική, που είναι κάτι δεδομένο, και έχουμε και μία πολιτική, η οποία και εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είναι πολύ σωστή ως πολιτική. Ο κ. Νικολαίδης θέτει το άτομο του χρόνου. Αν κατάλαβα καλά. Ο κύριος Γιούνγκερ είπε σήμερα. Αλλά κύριε Κονσολάκη, η αντίθεση λοιπόν αυτή μεταξύ της επιλογής, της λογικής και της πολιτικής, που εγώ επιμένω ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να σκέφτονται πολιτικά, θα οδηγηθούν στην κουβέντα του κύριου Ατζαλάκη. Ότι μία πολιτική πρέπει να έχει και μία λογική, η ίδια η πολιτική. Δηλαδή όταν έρθει σε ένα αδιέξοδο, θα πρέπει να σταθμίσει κάποιες καταστάσεις και να προσπαθήσει το καλύτερο δυνατό. Πολύ απλά στην πολιτική πρέπει να γυρίσει και η ηθική. Βέβαια, να το πω εγώ πιο, βέβαια, βέβαια. Πιο απλά. Σας αναφέρω, έτσι, είναι, ναι, με Νόμπελ. Δεν έχει γυρίσει όμως. Ναι. Μέχρι τώρα δεν αλλά, έχει γυρίσει. Αλλά εγώ επικροτώ προσωπικά οποιαδήποτε κυβέρνηση, ωραία, βασιστεί σε κανόνες ηθικής οικονομίας και άμβλησης των ενισοτήτων. Αυτό είναι λιγάκι. Ναι, με στριμώχνεται. Ναι, με στριμώχνεται. Αλλά σας εξήγησα λιγάκι πιο πριν ότι η λογική στο συγκεκριμένο πρόβλημα που βιώνει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έρχεται σε μία αντίθεση με την πολιτική. Εγώ προσωπικά, ναι, λέω μπροστά η πολιτική. Το θεωρώ πιο σπουδαίο. Ο κύριος Γιούνγκερ είπε σήμερα ότι δεν θα γίνουν δεκτά όλα τα αιτήματά σας. Άρα ετοιμάζονται να γίνουν κάποια δεκτά. Η διαπραγμάτευση, μακάρι, λοιπόν, άνοιξε. Ωραία. Δεν θα γίνουν δεχτά όλα τα αιτήματά μας, αλλά το θέμα είναι και τι υποχωρήσεις θα γίνουν και από την πλευρά της χώρας μας. Έτσι. Και πόσο δεχτά θα γίνουν, πόσο δεχτές θα γίνουν αυτές οι υποχωρήσεις στο εσωτερικό της χώρας. Το πρόβλημα δεν είναι πώς θα γίνουν δεχτές στο εξωτερικό. Το πρόβλημα το μεγάλο αυτή τη στιγμή της κυβέρνησης είναι πώς θα περάσει αυτές τις υποχωρήσεις στο εσωτερικό της χώρας. Αν έχει διάθεση να τα περάσει. Πολύ λεπτά ζητήματα. Αμέσως μετά. Πάμε σε διαφημίσεις. Thank you.